Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα και αν έχετε την καλοσύνη να εντάξετε σε αυτά τα οποία θα μας πείτε μία απάντηση στο εξής. Ο κύριος Σταϊκούρας μας είπε πώς έγινε μία πολύ καλή δουλειά η οποία όμως δεν προχώρησε. Το γεγονός ότι δεν προχώρησε ενδεχομένως να έχει να κάνει και με αυτό το οποίο μου είπε ο άνθρωπος στο μπαρ του ξενοδοχείου σήμερα το πρωί. Ότι λέει, μας διέλυσε ο αυτιάς. Λέω, γιατί? Μου λέει, πάμε λέει και για κύριες συντάξεις. Εννοώ τις κοινωνικές αντοχές, κύριε Λιαργκόβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τους οργανωτές αυτού του σημαντικού συνεδρίου. Έχω ετοιμάσει κάποιες διαφάνειες και με βάση αυτές νομίζω μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση και να απαντήσω και στα ερωτήματα τα οποία θέτεται. Να δούμε πώς αλλάζει αυτό. Ναι, μήπως... Α, ωραία. Όσον αφορά... Ξεκινάω με αυτό που ξεκίνησε και ο κύριος Μπογδάνος. Πράγματι, η βασική φιλοσοφία των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής βασίζεται σε δύο πυλώνες. Τη δημοσιονομική προσαρμογή και τις μεταρρυθμίσεις. Είναι γνωστό ότι η δημοσιονομική προσαρμογή αποδίδει αργά. Ο στόχος πάντοτε είναι η ανάπτυξη, αλλά τα ωφέλη της δημοσιονομικής εξυγίανσης τα βλέπουμε σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Και φυσικά το πρώτο πράγμα που βλέπουμε όταν γίνεται παντού σε όλες τις χώρες δημοσιονομική εξυγίανση είναι η ύφεση και η ανεργία. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο περιμέναμε, ήταν κάτι το οποίο προβλεπόταν σε όλες τις περιπτώσεις. Οι μεταρρυθμίσεις από την άλλη πλευρά είναι αυτές που αποδίδουν πολύ πιο αργά, γιατί οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να οριμάσουν προκειμένου να δώσουν καρπούς. Τώρα, επειδή θα σταθώ πιο πολύ στη δημοσιονομική προσαρμογή, βεβαίως να συζητήσουμε και για τις μεταρρυθμίσεις, αν υπάρξει χρόνος, αλλά αναφορικά με τη δημοσιονομική προσαρμογή, τα ερωτήματα τα οποία τίθενται είναι κυρίως δύο. Πόση λιτότητα, γιατί το ότι βασίζονται στη λιτότητα τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής, αυτό δεν είναι αναμφισβήτητο. Το θέμα είναι πόση λιτότητα και πώς εφαρμόζεις τη λιτότητα. Δηλαδή, αν την εφαρμόζεις οριζόντια, αν την εφαρμόζεις στοχευμένα. Και ούτω καθεξής. Και το δεύτερο μεγάλο ερώτημα είναι το μείγμα στο οποίο βασίζεται η λιτότητα, δηλαδή αν βασίζεται περισσότερο στην αύξηση της φορολογίας ή στη μείωση των δημοσίων δαπανών. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, το πόση λιτότητα, στην ελληνική περίπτωση πράγματι είχαμε μια μεγάλη δόση λιτότητας. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Και δεύτερο, η λιτότητα η οποία εφαρμόστηκε με ένα γενικευμένο οριζόντιο χαρακτήρα. Και αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα βεβαίως και τα οποία αντανακλώνται σε πολλές εικόνες όπως θα δείτε στη συνέχεια και μάλιστα δημιουργήθηκε και μια ολόκληρη διεθνής βιβλιογραφία και έρευνα με βάση την οποία όσο πιο πολύ λιτότητα εφαρμόζεται τόσο πιο μεγάλη είναι η ύφεση. Βλέπετε εδώ είναι διάφορες χώρες. Η Ελλάδα βρίσκεται στο τελευταίο, στο κάτω άκρο όπου εφαρμόσε τη μεγαλύτερη λιτότητα και είχε και τη μεγαλύτερη ύφεση. Αντίθετα, η Γερμανία είχε ανάπτυξη ενώ δεν εφάρμοσε τόσο μεγάλη λιτότητα. Το ίδιο συμβαίνει αν δούμε και το χρέος. Όσο μεγαλύτερη ήταν η λιτότητα, τόσο μεγαλύτερο ήταν και το δημόσιο χρέος. Δηλαδή, στην Ελλάδα, πράγματι στην ελληνική περίπτωση, βλέπετε ότι είχαμε μια τεράστια ύφεση που μπορεί να αποδοθεί και στο μέγεθος της λιτότητας το οποίο εφαρμόστηκε, συνολικά αθροιστικά περίπου 30%. Εδώ ακόμα η μόνη χρονιά στην οποία υπήρξε ανάπτυξη από το 2008 και μετά, γιατί από τότε έχει ξεκινήσει η ύφεση, από το 2008 και μετά η μόνη χρονιά που είχαμε θετικό ρυθμό ήταν το 2014, το 0,7%. Έκτοτε, ακόμα και το 2015 έχουμε πλέον με τα νεότερα στοιχεία έχουμε αρνητικό μέγεθος και βέβαια αυτό συνεχίζεται και το 2016. Άρα πρέπει να βλέπουμε ότι η λιτότητα μπορεί να φέρει και απαντάω σε αυτό εδώ στο ερώτημα γιατί οι άλλες χώρες, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος γιατί και αυτές εφάρμοσαν προγράμματα στα οποία είχαν τη λιτότητα ως
βασικό στοιχείο. Τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής ήταν πάνω κάτω τα ίδια, αλλά η λιτότητα η οποία εφαρμόστηκε δεν ήταν τόσο μεγάλου μεγέθους όσο στην αντίστοιχη ελληνική οικονομία. Σε συνδυασμό βέβαια και με άλλα ζητήματα που αναφέρατε προηγουμένως, όπως οι θεσμοί που δεν είχαμε ισχυρούς δυνατούς θεσμούς εδώ και δεκαετίες, που δεν μας βοήθησαν στο να σταθούν να αμβλύνουν κάπως τις επιπτώσεις της λιτότητας. Τώρα, υπάρχουν δύο χρονιές, το 2007 και το 2008, που ενώ είχαμε αντικυκλική πολιτική τις χρονιές εκείνες, παρόλα αυτά είχαμε ύφεση μετά το 2008. Αντίθετα, το 1993-99, ενώ είχαμε πάλι δημοσιονομική προσαρμογή, πάλι πρόγραμμα οικονομικής, ουσιαστικά δεν το λέγαμε όπως το λέμε τώρα, αλλά ήταν το πρόγραμμα σύγκλησης. Τότε είχαμε σημαντική ανάπτυξη. Δηλαδή θέλω να πω ότι, και να απαντήσω εδώ στο ερώτημα, αν οι κεϊνσιανές πολιτικές, δηλαδή η έμφαση, η χρησιμοποίηση της ζήτησης ως βασικό στοιχείο στο να αυξάνεις ή να μειώνεις τη ζήτηση και αυτό να έχει μετά επιπτώσεις και να μπορείς να αντιμετωπίσεις την ύφεση, μπορεί να λειτουργήσει. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, βλέπουμε στη μία περίπτωση δεν λειτουργήσε η κεϊνσιανή πολιτική, στην άλλη περίπτωση, το 1993-1999, λειτουργήσε η κεϊνσιανή πολιτική. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές χαρακτηριστικές περιόδους? Οι προσδοκίες. Δηλαδή, την περίοδο 1993-1999, ακριβώς επειδή ήταν η περίοδος πριν την ένταξη στο ευρώ και επειδή είχε δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα, ότι θα μπαίναμε στην Ευρωζώνη, ότι θα μπορούσαμε να αντλήσουμε πάρα πολλά ωφέλη από την ένταξή μας στην Ευρωζώνη, τότε είχε δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα, είχαν δημιουργηθεί δηλαδή θετικές προσδοκίες, ήταν δηλαδή πολύ, η ψυχολογία του κοινού ήταν πολύ θετική και αυτό βοήθησε στην επιτυχία του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Το λέω αυτό γιατί και στη σημερινή συγκυρία, δυστυχώς, οι προσδοκίες είναι εντελώς αρνητικές. Αρνητικές στον επιχειρηματικό τομέα, αρνητικές στο ευρύτερο κοινό. Επομένως, όλα αυτά επιτείνουν την ύφεση. Εάν είχαμε θετικές προσδοκίες, αν είχε αλλάξει δηλαδή το κλίμα, τότε πράγματι αυτό θα βοηθούσε, θα συνεισέφερε στο να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την ύφεση. Τώρα, να έρθω στο μείγμα, πέρα από το μέγεθος της λιτότητας και την δυνατότητα χρήσης της κεϊνσιανής ή όχι πολιτικής, που είπαμε σημαντικό ρόλο παίζουν προσδοκίες, το μείγμα της πολιτικής, της δημοσιονομικής προσαρμογής, αυτό μπορεί να βασίζεται είτε σε αύξηση της φορολογίας, είτε σε μείωση των δαπανών. Συνήθως είναι και τα δύο, αλλά η δοσολογία έχει σημασία, έχει μεγάλη σημασία. Και αυτό προκύπτει από πάρα πολλές έρευνες. Μάλιστα η τελευταία έρευνα βγήκε μόλις τώρα, το Φεβρουάριο του 2016, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τι μας λέει αυτή η έρευνα, όπως και οι άλλες οι προηγουμένες, ότι τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής που βασίστηκαν κατά κύριο λόγο στην αύξηση της φορολογίας είχαν χειρότερα αποτελέσματα από ό,τι τα αντίστοιχα που βασίστηκαν στη μείωση των δαπανών. Self-defeating, μάλιστα, είναι ο όρος που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα τέτοιου είδους προγράμματα. Δηλαδή δημιουργούν μεγαλύτερο, το χρέος διατηρείται και ανεβαίνει και η ύφεση επιτείνεται. Πράγματι, αν δούμε την ελληνική περίπτωση, μόνο σε δύο χρονιές, το 2010 και το 2013, είχαμε μεγαλύτερη βαρύτητα στη μείωση των δημοσίων δαπανών σε αυτές τις δύο χρονιές. Στις υπόλοιπες το μείγμα έγερνε πολύ περισσότερο υπέρ της αύξησης της φορολογίας. Οι περισσότερες μελέτες, αν θέλετε να πούμε για το ποιο είναι το άριστο, το optimum, το μείγμα δημοσιονομικής προσαρμογής, υποστηρίζουν ότι είναι 70-30. 70% δηλαδή να είναι στις δημόσιες δαπάνες, μείωση των δημοσίων δαπανών, και 30% να είναι στην αύξηση της φορολογίας. Αυτό σε εμάς δεν έγινε, παρά μόνο σε δύο χρονιές. Εδώ έχουμε μια εικόνα που δείχνει από το 2010 μέχρι το 2016. Βλέπετε εκεί που είναι τα τοξάκια, στις δύο χρονιές που έχουμε 78% βασίστηκε στις δαπάνες το 10
και 22% στη φορολογία. Αυτό επαναλήφθηκε το 2013 με 78% και 22%. Στις υπόλοιπες χρονιές βλέπετε κυριαρχία του μπλε χρώματος που είναι τα φορολογικά έσοδα. Άρα στους φόρους έπεσε το βάρος με μεγαλύτερη έτσι, βαρύτητα το 2015 και το 2015, αλλά και τις χρονιές που είχαμε μεγάλη ύφεση. Το 12 και το 11 και το 12 επίσης είχαμε μεγάλη ύφεση, όπου είχαμε ταυτόχρονα και μεγάλη επιβάρυνση της φορολογίας. Κύριε καθηγητά, θα μου επιτρέψετε για το εξής. Έχω απορροφηθεί με αυτό το οποίο λέτε και παραγνώρισα το γεγονός ότι λόγω του PowerPoint δεν έχουμε τη δυνατότητα χρονομέτρου. Ενημερώθηκα μόλις τώρα από τους συνεργάτες ότι έχουμε κλείσει το 8 λεπτό. Σας παρακαλώ. Ναι, τελειώνω. Ευγενικά να το. Άρα, για να κλείσουμε λοιπόν, και εδώ βλέπετε. Έβλεπα αυτά και δεν υπήρχε χρονόμετρο. Ναι, και εγώ δεν το είδα, οπότε προσαρμόζομαι όμως. Δεν υπήρχε για να το δούμε. Εντάξει. Άρα, επομένως, εν κατακλείδη. Και οι φορολογικοί συντελεστές από όπου και να τους δούμε, δηλαδή είτε στις επιχειρήσεις, είτε στο φόρο εισοδήματος, είτε στο φόρο προστέμινης αξίας, είναι υψηλότεροι, και αυτό το έχουμε καταγράψει και στις εκθέσεις μας, είναι υψηλότεροι σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα επομένως, και αυτό αντανακλάται, και κλείνω με αυτό, στην πορεία των φορολογικών εσόδων. Δηλαδή, από το 2006 και μετά βλέπουμε μια πορεία των εσόδων. Αυτά κορυφώνονται, ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι, μέχρι το 2012. Από το 2012 και μετά, αφορά τη φορολογία εισοδήματος. Από το 2012 και μετά, παρά τις συνεχείς αυξήσεις φορολογίας, τα έσοδα πέφτουν. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.